Το τραγικό εργατικό δυστύχημα ανασφάλισης της εργαζόμενης στην καθαριότητα μητέρας 5 παιδιών στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης φέρνει, κύριε Υπουργέ, στο προσκήνιο την εγκληματική πρακτική να δουλεύουν εργαζόμενοι χωρίς σύμβαση και ανασφάλιση και μάλιστα σε κρατικό φορέα και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες γι' αυτό, οι οποίες, όπως φαίνεται μέχρι τώρα, δεν αποδίδονται. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι σκοτώθηκε τις πρωινές ώρες της 8ης Γενάρη του 23 από οδηγό διερχόμενο οχήματος την ώρα που έκανε αποκομιδή των σκουπιδιών. Η εργαζόμενη δεν είχε καμία εργασιακή σχέση με το Δήμο. Ήταν αδήλωτη και ανασφάλιστη. Την επόμενη μέρα του θανάτου της, στις 9 πρώτου του 23, οι υπηρεσίες του Δήμου με εντολή της Δημοτικής Αρχής έκαναν αναγγελία πρόληψης της ανούσης εργαζόμενης για το διάστημα 5 έως 9 πρώτου του 23. Τέσσερις μέρες δηλαδή. Η Δημοτική Αρχή για να προσδώσει νομιμοφάνεια στην αισχρή και αντιεργατική πρακτική της ανάρτησε λίγες ώρες αργότερα, αφού είχε σκοτωθεί στη διάβγεια, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προκυρήσει 4 θέσεις για προσλήψεις λίγων ημερών και αμέσως μετά ανάρτησε απόφαση πραγματοποίησης αυτών των προσλήψεων. Με αυτές τις ενέργειες η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά παραδέχεται ότι άλλοι 3 εργαζόμενοι, πέρα από την Θανούσα, δούλευαν χωρίς να έχουν καμία εργασιακή σχέση με το Δήμο. Με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων και των δημοτικών αρχών, οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στους Δήμους είναι τραγικοί, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν οχήματα παλιά και επικίνδυνα χωρίς φώτα με σκισμένα λάστιχα. Τα μέσα ατομικής προστασίας που δίνονται είναι ελλιπή και δίνονται με το σταγονόμετρο. Δεν υπάρχουν τεχνική ασφάλεια στους περισσότερους περιφερειακούς δήμους με αποτέλεσμα να μην γίνεται καμία εκπαίδευση στο προσωπικό. Την ίδια στιγμή το Σώμα Επιθεώρησης συνεχίζει να είναι άφαντο. Δεν υπάρχει πουθενά παρά τις καταγγελίες των εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Την τελευταία δεκαετία οι εργαζόμενοι στους δήμους μετράνε δεκάδες νεκρούς και σακατεμένους εργάτες, εκατοντάδες. Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοί που νόσησαν από διάφορες επαγγελματικές ασθένειες όπως νεοπλασίες, μειοσκελετικά προβλήματα και άλλα. Δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ, ούτε εσείς βέβαια το δέχεστε, να φεύγει ένας πατέρας ή μία μάνα για να πάνε να μαζέψουν τα σκουπίδια και να μην ξέρουν αν θα γυρίσουν πίσω στα παιδιά τους. Εμείς λοιπόν σας ρωτάμε τι μέτρα θα λάβετε ως κυβέρνηση ώστε να στελεχωθεί επαρκώς το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και να προχωρήσει σε μαζικούς, ολοκληρωμένους ελέγχους στους Δήμους, ιδιαίτερα σε αυτούς τους τομείς που έχουμε τα μεγάλα προβλήματα. Αγαπητέ κύριε Κατσότη, το έχω ξαναπεί από αυτό το βήμα και πραγματικά στεναχωριέμαι που το ξαναλέω, ότι δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι ο θάνατος ενός εργαζομένου και μάλιστα εν ώρα εργασίας είναι ένα πραγματικό τραγικό συμβάν, πρωτίστως για την οικογένεια του θανόντος και της θανούσης, αλλά και δευτερευόντως για όλους μας. Επομένως, επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσω την απάντησή μου να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της άτυχης γυναίκας. Αναφορικά με τις συνθήκες του συγκεκριμένου δυστυχήματος, αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως, σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τους αρμόδιους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, προέκυψε ότι στις 8 πρώτου 23 και ώρα 6 και 40, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων στο 43ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών, η συγκεκριμένη γυναίκα που εργαζόταν ως συνοδός απορριμματοφόρου τραυματίστηκε θανάσιμα από διερχόμενο αυτοκίνητο όταν αυτόν προσέκρουσε στην πίσω πλευρά του οχήματος, όπου στεκόταν η εργαζόμενη στο ειδικό σκαλοπάτι της υπερκατασκευής. Κατά τον έλεγχο των επιθεωρητών, καταρτίστηκαν δύο διακριτά δελτία έλεγχου. Το πρώτο αφορούσε την νομιμότητα της απασχόλησης της θανούσης τη συγκεκριμένη ημέρα του συμβάντος, καθώς πράγματι δεν είχε αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη η σχετική αναγγελία πρόσληψης. Σε αυτό το ζήτημα θα επανέλθω, γιατί φυσικά έχετε δίκιο όταν λέτε ότι είναι πολύ σοβαρό. Το δεύτερο δελτίο ελέγχου αφορούσε την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγείας που λαμβάνει ο Δήμος για τις αντίστοιχες εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ειδικότερα τα μέτρα που είχαν ληφθεί στο απορριμματοφόρο που ενεπλάκησε το συμβάν.
Αναφορικά με το αν ήταν ή όχι ανασφάλιστη συγκεκριμένη εργαζόμενη κατά την ημέρα του ατυχήματος, καθώς επίσης και οι άλλοι δύο συνάδελφοί της που επέβαιναν επίσης στο απορριμματοφόρο, ο ένας ως οδηγός και ο άλλος ως συνοδός απορριμματοφόρου, ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης ως εργοδότης προσκόμισε στο ΣΕΠΕ αποφάσεις του Δημάρχου που είχαν εκδοθεί στις 2 και στις 4 Ιανουαρίου, στις οποίες οριζόταν η ανάγκη πρόσληψης υπαλλήλων στην καθαριότητα για λίγες μέρες προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες λόγω της αναμονής αυξημένου αριθμού επισκεπτών κατά το τρίμερο των Θεοφανίων. Προσκομίστηκαν επίσης από το Δήμο εκπρόθεσμες αναγγελίες πρόσληψης που ανέβηκαν στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη στις 9 πρώτου, δηλαδή μία μέρα μετά το δυστύχημα. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, οι Δήμοι έχουν δικαίωμα να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό μέχρι και 5 ημερομίσθια κατά άτομο το μήνα με έκτακτες προσλήψεις, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως μπορούν να απασχολούν αυτά τα άτομα ανασφάλιστα. Δεν έχω το ρόλο του δικαστή και επιπλέον οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Συνεπώς, θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ περαιτέρω σε ευθύνες του Δήμου. Άλλωστε, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Βορύδης, που ήταν προηγουμένως στην αίθουσα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε υπόποτα σε συνάντηση που είχαν οι εργαζόμενοι μαζί του, τους δήλωσε ότι έχει ήδη δοθεί εντολή στην αποκεντρωμένη διοίκηση να καλέσει τη Δημοτική Αρχή για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την ανασφάλιστη εργασία και τα μέτρα προστασίας. Πάντως, η αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή το ΣΕΠΕ, επέβαλε το προβλεπόμενο πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία, δηλαδή 10.500 ευρώ για τη Θανούσα, καθώς η πρόσληψή της δεν είχε αναγγελθεί εμπρόθεσμα. Επιπλέον, οι επιθεωρητές του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Κορυφαίας έχουν ήδη εκκινήσει τη διαδικασία επιβολής του ίδιου χρηματικού προστίμου, των 10.500 ευρώ δηλαδή, και για τους δύο άλλους εργαζόμενους που επέβαιναν στο απορριμματοφόρο και ήταν επίσης ανασφάλιστοι. Σε σχέση με. Λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με τη στήριξη της οικογένειας άτυχης εργαζόμενης, θα ήθελα να αναφέρω πως η νομοθετική μερίμνα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυξημένη. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4387, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου που προέρχεται, που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, τα μέλη της οικογένειας του θανόντος δικαιούνται σύνταξη ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης του ασφαλισμένου. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες των προϋποθέσεων χορήγησης. Αυτό που θα ήθελα όμως να αναφέρω είναι πως το ποσό της σύνταξης που επιμερίζεται μεταξύ των προσώπων που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της Εθνικής Σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή με τις πρόσφατες αυξήσεις στο κατώτατο όριο, αυτό ανέρχεται πλέον στα 828 ευρώ. Σε σχέση με τα μέτρα προστασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων, προσκομίστηκαν στο ΣΕΠΕ από το Δήμο ενυπόγραφες λίστες παραλαβής μέσω ατομικής προστασίας της Θανούσης, η άδεια κυκλοφορίας, το ενισχύ δελτίο κταίου και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το απορριμματοφόρο, καθώς και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού του οχήματος που ήταν το ενδεδειγμένο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Ξυλοκράστρου Ευρωστήνης παρέχει στους εργαζόμενους υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε συμμόρφωση με προηγούμενες μηνυτήριες αναφορές του ΣΕΠΕ. Άρα, το ΣΕΠΕ δεν έλειπε από εκεί. Συνεπώς, δεν προκύπτει καμία ολιγορία ή ακόμα χειρότερα συγκάλυψη των ευθυνών των Δήμων από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το γεγονός ότι οι Δήμοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτού του είδους προσλήψεις για να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες τους δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να απασχολούν ανασφάλιστο προσωπικό. Στη δευτερολογία μου θα επανέλθω σε σχέση με τη στελέχωση της ανεξάρτητης πλέον αρχής της επιθεώρησης εργασίας, καθώς και σε σχέση με τους ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει το ΣΕΠΕ στον συγκεκριμένο Δήμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, το θέμα είναι να μην φτάνουμε στο ατύχημα, στο δυστύχημα. Άρα λοιπόν η πρόληψη είναι αυτή που προέχει και πάνω σε αυτό πρέπει να απολογηθείτε. Αυτό λοιπόν σας λέμε και μέσα από την ερώτησή μας. Γιατί η έλλειψη μέτρων προστασίας, η ραγδαία άνοδος των ευήλικτων μορφών εργασίας, η αύξηση των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης, οι ανύπαρκτοι αρμόδιοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί είναι αυτοί οι παράγοντες που βρίσκονται πίσω από τα χιλιάδες εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Και όλα αυτά προέρχονται από την πολιτική σας και τη δική σας, αλλά και των προηγουμένων. Είναι μια στρατηγική που έχετε για να μειώσετε το κόστος εργασίας των ίδιων των εργοδοτών, γιατί η πρόληψη κοστίζει. Αυτό είναι το ζήτημα και έτσι εσείς λοιπόν δεν ελέγχετε για την ικανοποίηση, να το πω έτσι, για την υλοποίηση αυτών των μέτρων πρόληψης των εργαζομένων υγείας και ασφάλειάς τους κατά την εργασία. Η προστασία και η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου υποτάσσεται στους νόμους για τη διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού
κέρδους του ανταγωνισμού των μονοπωλίων και της ζούγκλας της αγοράς. Βέβαια, εδώ έχουμε το Δήμο. Αλλά και οι Δήμοι έχουν γίνει επιχειρήσεις πια, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν λίγα χρόνια. Το κίνητο της παραγωγής επιτυχάνεται με την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης. Τι λέτε εδώ, έκτακτες ανάγκες ο Δήμος, έχουν το δικαίωμα να προσλάβουν, ξέρω εγώ, προσωπικό έκτακτο για κάποιες μέρες. Γιατί να έχουν το δικαίωμα έκτακτου προσωπικού για κάποιες μέρες? Θα πρέπει να στελεχωθεί πλήρως ο κάθε τομέας των Δήμων για να μπορεί να γίνεται με ασφάλεια η αποκομιδή των σκουπιδιών, για παράδειγμα, και όχι να έχουμε ανθρώπους ανεκπαίδευτους να τους παίρνουμε για 3-4 μέρες και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που είδατε. Βλέπετε ότι αυτό το έκτακτη ανάγκη και μπορώ να παίρνω 3-4 μέρες κάποιον χωρίς τα μέτρα, χωρίς την εκπαίδευση, χωρίς την εμπειρία, είναι τραγικό, είναι εγκληματικό. Άρα λοιπόν πρέπει εσείς οι ίδιοι σαν κυβέρνηση να το αλλάξετε αυτό. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Το πλαίσιο λοιπόν ελέγχου της αποκλειστής εγωδικής ευθύνης για την τήρηση των μέτρων υγιεινής ασφάλειας είναι καθορισμένο. Και έτσι έχουμε ελάχιστους επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας, οι επιθεωρητές, ελάχιστους. Αυτό είναι το κύριο. Δεν φτάνουν να ελέγξουν. Δεν φτάνουν να ελέγξουν τις επιχειρήσεις. Είναι ζήτημα αν ελέγχεται μια επιχείρηση στα τόσα χρόνια. Πόσο μάλλον εδώ στους Δήμους, έχουμε 352 Δήμους σε όλη τη χώρα, κύριε Υπουργέ, και δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Τη στιγμή που οι εργασιακές σχέσεις έχουν ανατραπεί, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες, τη στιγμή που η εντατικοποίηση της δουλειάς είναι αυτή που κυριαρχεί. Χρειάζεται λοιπόν εδώ η ένταση των ελέγχων στους χώρους δουλειάς για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, να μην φτάνουμε στο σημείο σήμερα να μιλάμε, να λέμε συλληπιτήρια στην οικογένεια. Να μην χρειάζεται κάτι τέτοιο. Έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος να δουλεύει με ασφάλεια και υγεία. Και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί και πρέπει να διασφαλίζεται από μια οργανωμένη κοινωνία. Αλλά όμως δυστυχώς, όταν το κέρδος είναι μπροστά, δυστυχώς εδώ το έγκλημα είναι βέβαιο. Και έχουμε 2.200 νεκρούς εργάτες, ούτε σε πόλεμο να είμαστε, μέσα στα τελευταία χρόνια. Και αυτό το έγκλημα δυστυχώς το συγκαλύπτεται. Ή συνεχίζεται με το να πει παίρνετε μέτρα πρόληψης. Κανείς εργάτης δεν θα πρέπει να φτάνει στο σημείο να μην γυρνά πίσω στο σπίτι του. Αν λοιπόν αυτό το αποδέχεστε, θα πρέπει να πάρετε μέτρα. Αφήστε το δημοσιονομικό κόστος στην άκρη. Δεν έχει κόστος η ζωή του ανθρώπου, είναι υπεράνω όλων. Του εργάτη και της εργάτριας. Όμως εσείς λοιπόν μπροστά στο δημοσιονομικό κόστος δεν παίρνετε τα μέτρα. Δεν προσλαμβάνετε τους επιθεωρητές που είναι αναγκαίοι να κάνετε τους ελέγχους. Να επιβάλλετε όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εκατόπιν εορτής, μετά το ατύχημα, κύριε Υπουργέ, βεβαίως θα πάει ο επιθεωρητής να κάνει τον έλεγχο, να επιβάλλει και τα 1500 που είπατε και τα λοιπά. Αλλά δεν θέλουμε να φτάνει εκεί, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλουμε να είναι κατόπιν του εγκλήματος αυτός ο έλεγχος. Θέλουμε να είναι προληπτικός. Και εδώ πρέπει να απολογηθείτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Κατσότη, θα συμφωνήσω καταρχάς με ένα πράγμα το οποίο είπατε εκεί πέρα. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Αλλά φυσικά δεν πρόκειται να συμφωνήσω με το τελευταίο που μου είπατε εκεί πέρα, να απολογηθώ. Ξεκάθαρα απάντησα στην πρωτολογία μου και με λεπτομεριακά στοιχεία ότι τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης είχαν ληφθεί όλα. Όλα, ανεξαίρετος. Για τα τώρα. Αν υπάρχει ασυνείδητος οδηγός, ο οποίος δεν τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και προκαλεί αυτό το δυστύχημα, αυτό είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα. Δεν έχει σχέση με τα μέτρα πρόληψης στο συγκεκριμένο ατύχημα. Το δεύτερο το οποίο αναφέρατε, περί περισσότερων προσλήψεων κ.ο.κ., αυτός είναι ο κανόνας, πάντα ήταν και έτσι πρέπει να είναι. Πρόσκαιρες ανάγκες, πρόσκαιρες προσλήψεις. Μόνιμες ανάγκες, μόνιμες προσλήψεις. Και στο συγκεκριμένο πράγμα το οποίο είχαμε, ήταν ανάγκες ενός τριημέρου. Είχαν τα προσόντα οι εργαζόμενοι.
Εμέσως σας το απάντησα και αυτό προηγουμένως. Από αυτό το οποίο προβλεπόταν, τα προσόντα τα είχα. Να έρθω τώρα στο γενικότερο ζήτημα. Ας μην γενικεύουμε και ας μην ξεχνάμε, όσο και τον Κουκουέ διαφωνεί σε αυτό, ότι οι συνθήκες εργασίας στη χώρα διαχρονικά, αντίθετα από ό,τι είπατε προηγουμένως, βελτιώνονται. Και με τα συντελούμενα άλματα στην τεχνολογία, οι προκλήσεις που θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια είναι μεγάλες και πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Για να μην παρεξηγηθώ, ευελιξία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ασυδοσία. Το αντίθετο. Ο στόχος ευελιξίας πρέπει να συμβαδίζει με την εργασιακή ασφάλεια, κάτι που το έχουν πετύχει με ευεργετικές συνέπειες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και σε αυτό το δρόμο βαδίζουμε και εμείς. Το κλειδί για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η ενδυνάμωση και η διαφύλαξη της ακεραιότητας των ελεγκτικών μηχανισμών. Και αυτό νομίζω πως μέρα με τη μέρα επιτυχάνεται όλο και περισσότερο στην περίπτωση της επιθεώρησης εργασίας. Για να επιστρέψω, επειδή αναφερθήκατε και εσείς σε αυτό, στο εργατικό ατύχημα για το οποίο συζητάμε. Στο συγκεκριμένο Δήμο, από το 2017 και μετά, έχουν γίνει 9 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί 3 ποινικές κυρώσεις. Συνήθως δεν ισχύει αυτό που ακούστηκε νωρίτερα, ότι το ΣΕΠΗ είναι εξαφανισμένο από τους Δήμους ή από το συγκεκριμένο Δήμο. Θα θέλαμε οι έλεγχοι αυτοί να είναι περισσότεροι. Ακόμα και σε περίπτωση θετικής απάντησης, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανέφικτο σε κάθε χώρο εργασίας να υπάρχει και ένας επιθεωρητής εργασίας. Ο λόγος πάντως που μετατρέψαμε την επιθεώρηση εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή είναι ακριβώς γιατί θέλουμε να τη φέρουμε όσο το δυνατό πιο κοντά στους εργαζόμενους. Με τη δημιουργία νέων οργανωτικών δομών, στοχεύουμε στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απόκριση της υπηρεσίας στα αιτήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Ο επιχειρησιακός εξυγχρονισμός των υπηρεσιακών μονάδων και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού θεωρούμε ότι θα αλλάξουν σημαντικά τις δυνατότητες επιθεώρησης. Κύριο μέλημα της αρχής είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης, έγκαιρης και αποτελεσματικής παρουσίας σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας για την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων. Όσον αφορά την ενίσχυση του προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας στην περιοχή που συνέβη το δυστύχημα, στο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Κορινθίας προβλέπονται 6 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων 3 επιθεωρητών και 3 γραμματιακής υποστήριξης. Σήμερα το τμήμα υπηρετεί 1 επιθεωρητής και 3 υπάλληλοι γραμματιακής υποστήριξης, ενώ έχουν δοθεί προσκάλυψη μέσω διαδικασιών προσλήψεων του ΑΣΕΠ 2 θέσεις μόνιμου προσωπικού για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του 2022 και του 2023 αντίστοιχα. Στο τμήμα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία προβλέπονται 5 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων 4 επιθεωρητών ασφάλειας και υγείας στην εργασία και 1 υπαλλήλου γραμματιακής υποστήριξης. Σήμερα στο τμήμα υπηρετούν 2 επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας στην εργασία και 1 υπάλληλος γραμματιακής υποστήριξης. Να επισημάνω όμως ότι το ελεγκτικό έργο των τμήματων επιθεώρησης εργασίας όλης της χώρας ενισχύεται και με την αποστολή κλιμακίων ειδικών επιθεωρητών εργασίας μετά από εντολή του διοικητή της αρχής. Συνεπώς, ναι, η αναδιοργάνωση πάντα δημιουργεί μια διοικητική αναστάτωση, αλλά όπως έχουμε πρόσφατα διαπιστώσει στον Εύκαλα και σε άλλους πολλούς οργανισμούς, μόλις οι νέες διαδικασίες εφαρμοστούν και γίνουν κατανοητές από το προσωπικό, τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους και οι αλλαγές έρχονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι διαφαινόταν αρχικά. Κύριε Κατσότη, προφανώς δεν θα ισχυριστώ ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, ειδικά όταν μιλάμε με αφορμή την απώλεια της ζωής μιας γυναίκας εν ώρα εργασίας. Όμως αυτό που υποστηρίζω είναι ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται από την κυβέρνηση για την προστασία των εργαζομένων είναι οργανωμένη, συνεχής και αδιάλειπτη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξαλείψουμε παντελώς τα εργατικά ατυχήματα, όσους κανόνες να βάλουμε και όσο εποπτικό προσωπικό να προσλάβουμε. Αυτό που οφείλουμε όμως στους πολίτες είναι να δουλεύουμε συστηματικά και με σχέδιο προκειμένου να τα μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος μας, σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε άοκνα και είμαι βέβαιος ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.